που είμαστε μαζί σας. Και εγώ, γιατί σας πεθύμησε, έχει πάρα πολλές εβδομάδες να τα πούμε. Κυρία Δανέ μου, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, θα μου πείτε, μπορεί να είναι και άσχετο και να μην είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Ναι. Κάτι που διαβάζω για ούφο στο Μαϊάμι, έχει πάρει κάτι τα αυτή σας? Ναι, το εξετάζουν οι αρμόδιοι. Έχει λίγο καιρό που τρέχει αυτή η ιστορία. Α, λίγο. Δεν ήταν ότι ήρθανε τώρα παραμονές πρωτοχρονιάς να μας πούνε καλή χρονιά. Κοίταξε, συνήθως έρχονται και μας βλέπουν και λένε, βλέπουν τα βενγαλικά και ρωτούνται τι γιορτάζουν αυτοί κάτω οι άνθρωποι. Ναι. Ή εκτός και αν έρχονται τα φώτα γιατί είναι καλή καντζόρη. Εξαρτάται, όπως το πάει ο καθένας. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι. Μου άρεσε πάρα πολύ που στα προηγούμενα θέματα έχει καλύψει σημαντικά το θέμα περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη. Και πάρα πολύ σημαντικό. Να το συνδέσουμε όμως και με τα δικά μας, για να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να δούμε το μέλλον μας ως ανθρωπότητα γενικότερα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Μπήκαμε σε μια νέα χρονιά. Τι να περιμένουμε? Είναι μια χρονιά δύσκολη, διότι βλέπουμε όλα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πράσινη ανάπτυξη. Έγινε πριν λίγες εβδομάδες, πριν τα Χριστούγεννα, το συνέδριο για το περιβάλλον, το COP28, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και μετά από 28 συνεδριάσεις δεν κατέληξαν κάπου και μάλιστα αποφάσισαν να πάρουν τους στόχους από το 2030 για να φτάσουμε μέχρι 1,5 βαθμούς πάνω από το κανονικό και μας παίρνουν τώρα στο 2050. Και πρόσεξε! Ποιες χώρες είναι αυτές οι οποίες είχαν κάνει παρεμβάσεις και μας είπαν ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο? Σαουδική Αραβία και οι χώρες οι οποίες εξάγουν πετρέλαιο. Μάλιστα. Και κατά συνέπεια συντείνουν ακόμη περισσότερο στην καταστροφή του περιβάλλοντος μας. Mm-hmm. Και ας θυμηθούμε λιγάκι πριν τα Χριστούγεννα που βγήκαν οι επιστήμονες που έχουν εκείνο τον δείχτη, πόσα λεπτά είμαστε πριν από τα μεσάνυχτα, το Doomsday Clock, εκείνο. Μπράβο. Και μας είπαν ότι το 2024 μπορεί να είναι η χρονιά που η ανθρωπότητα θα φτάσει στο σημείο που να ξεκινήσει η εξάλληψή της, δηλαδή να καταστραφούμε. Φυσικά κάποιοι θα πούν, ίσως να μας αξίζει με αυτά που κάνουμε. Φυσικά όμως, τι πλανήτη αφήνουμε εμείς στα παιδιά μας, πώς πάμε μπροστά? Είναι όλα αυτά τα θέματα που βλέπουμε και σαφώς οι κλιματικές αλλαγές που έχουμε παρατηρήσει το προηγούμενο διάστημα. Κάνατε και εσείς μια πάρα πολύ ωραία κάλυψη στις ειδήσεις σας. Βλέπουμε από την NASA το πού πάει η θερμοκρασία στον πλανήτη. Έχουμε ξεφύγει τελείως και αυτό είναι μόνο μέχρι το 22. Διότι το 23 ήταν μια ξεχωριστή χρονιά. Mm. Έχουμε δει ότι το καλοκαίρι του 23 φτάσαμε σε θερμοκρασίες 2 και 3 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Κάτι το οποίο δείχνει ότι φτάσαμε τους στόχους που δεν θέλαμε να δούμε μπροστά μας, δηλαδή του 2030, να έχουν συμβεί σήμερα πόσα χρόνια πιο νωρίς. Άρα χρειάζεται άμεσα η ανθρωπότητα να βρει λύσεις. Mm-hmm. Και σαφώς ένα σημαντικό θέμα το οποίο επίσης επηρεάζει είναι για να πάμε σε μια βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε αυτοκίνητα και άλλους τρόπους που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές και σαφώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για να πάμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, χρειαζόμαστε να έχουμε μπαταρίες οι οποίες να έχουν το γνωστό λίθιο. Και τι κάνουμε? Σκάβουμε, καταστρέφουμε δάση για να βρούμε το λίθιο, για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη, ενώ καταστρέφουμε δάση για αυτή την πράσινη ανάπτυξη. Άρα τα δύο δεν συμβαδίζουν. Και ας δούμε τι σχέδια έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και συνεχίζουν να γίνονται στο εξωτερικό, ειδικότερα για αυτά που είπατε, το θέμα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ολόκληρα debate για το τι πρέπει να γίνει και να χαλάσει για να φτιαχτεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε σχέση με ένα συμβατικό, αν θέλετε. Έχω παρακολουθήσει, είναι και οι δύο πλευρές έχουν πολύ, μα πάρα πολύ δυνατά στοιχεία μπροστά τους. Πολύ δυνατά όμως. Πραγματικά. Ναι. Έχω δει τις ίδιες μελέτες, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Όχι. Ναι, εγώ είμαι σίγουρα υπέρ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Φυσικά όμως αυτό να γίνει ορθά. Όχι λανθασμένα. Σωστό. Και να δείξω ποιοι είναι οι στόχοι και γιατί. Παρακαλώ. Λέμε καμιά φορά διάστημα.
λέμε διάστημα και λέμε ότι καλά, έχουμε 1.000 προβλήματα κατώ στη γη και εκεί θα πάμε τώρα και θα ξοδέψουμε δισεκατομμύρια στο διάστημα. Ναι. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτή η κίνηση, αυτή η προσπάθεια. Αλλά ας πάρω λιγάκι το θέμα μας, όπως ξεκίνησε η χρονιά, ξεκίνησε με μια καινούρια ηλιακή καταιγίδα. Και αυτό το θέμα το καλύψαμε μεταξύ μας αρκετές φορές το 2023, που λέει ότι περιμένουμε το 2024 και το 2025 να είναι μια έντονη χρονιά. Και πραγματικά έτσι αρχίζει αυτή η χρονιά. Δηλαδή, την πρώτη χρονιά ήρθε η χειρότερη καταιγίδα από το 2017, χτύπησε τον πλανήτη μας. Αποτέλεσμα είχε να έχουμε το πανέμορφο πολικό σέλας αυτό που είχε ξανακατεβεί κάτω χαμηλά και το είχαν δει από νοτιότερες χώρες. Τώρα, αν δούμε λιγάκι εδώ, αυτή είναι η χρονιά του 2014. Και εδώ είναι για το 2024 όπως το δείχνει η NASA. Τώρα, η κόκκινη γραμμή δείχνει που σκόπευε να πάει, μάλλον που το προβλέπανε αυτή να πάει. Τελικά όμως εδώ πάει. Και έτσι κάνουν μια διόρθωση το αρχικό της NASA και εδώ που προβλέπουν να πάει. Α, μάλιστα. Πρόσεξε. Στο διπλάσιο πάνω εντωμεταξύ. Πρόσεξε τώρα εδώ. Αυτό ήταν την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό το 2020 και θα πάει όσο ψηλό ήταν γύρω στο 1980. Άρα, τι δορυφόρους είχαμε τότε στο διάστημα, τι τηλεπικοινωνίες είχαμε. Είχαμε το ίντερνετ, εξαρτώμασταν για οτιδήποτε κάνουμε μέχρι και την προσγείωση αεροπλάνων στο ίντερνετ. Αν ξαφνικά μια τέτοια καταιγίδα τα καταστρέψει όλα αυτά, καταστρέψει τους δορυφόρους που είναι στο διάστημα, τι θα κάνουμε εδώ κάτω στη γη. Θα χάσουμε όλη αυτή την τεχνολογία την οποία εξαρτώμαστε. Και βλέπουμε εδώ μια τέτοια καταιγίδα, πώς είναι αυτή η καταιγίδα και αυτή τελίτσα πάνω ψηλά είναι η γη μας. Για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της καταιγίδας. Α, παιδιά, φέρτε το, συγγνώμη, για να το βλέπω λίγο καλύτερα. Φέρτε τον κύριο Δανό μόνο στο... Μπράβο. Ναι, κύριε Δανέ μου, ξανά την τελίτσα, ποιοι είμαστε εμείς. Αυτή η τελεία είναι η γη. Και αυτό είναι το μέγεθος μιας παρόμοιας καταιγίδας, όπως αυτό εκλείεται και έρχεται προς τη μεριά του πλανήτη μας. Απίστευτο, έτσι. Για τώρα να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Βέβαια. Τώρα, οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές από τον ηλιακό καιρό. Και αν το 24 και το 25, αυτές τις δύο χρονιές, έχουμε τέτοιο ψηλό μέγιστο, αντιλαμβανόμαστε τον επηρεασμό σε όλα αυτά που βλέπετε εδώ. Επομένως, εκείνο που μπορεί να συμβεί επιπλέον είναι να κάνει ζημιά στους δορυφόρους και να αφήσει τους δορυφόρους όλους σαν σκουπίδια. Δηλαδή, ένας παλιός δορυφόρος να καταστραφεί και βγει εκτός τροχιάς και συγκρουστεί με ένα άλλο δορυφόρο καινούριο και αυτός γίνει στην τρίνια και συγκρουστεί με άλλο ένα. Θα έχουμε αυτό το συνεχόμενο συμβάν, το οποίο λέγεται Kessler Syndrome, το σύνδρομο του Kessler, το οποίο θα γεμίσει η τροχιά όλο σκουπίδια και δεν θα μπορούμε να έχουμε πλέον τηλεπικοινωνίες από το διάστημα, καμία. Καταστρέφει το Διεθνής Διαστημικός Σταθμός και πάει λέγοντας. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο αν συμβεί, αλλά δεν πιστεύω. Υπάρχει όμως μία έντονη ανησυχία στους κύκλους των... του διαστήματος γενικά και το συζητούμε για να βρούμε λύσεις. Όλοι οι διαγωνισμοί που κάναμε πέρσι με τους νέους ανθρώπους ήταν για αυτό το θέμα. Πώς θα θεωρούμε αυτά τα διαστημικά σκουπίδια και να μην φτάσουμε σε σημείο να χάσουμε πλήρως τις τηλεπικοινωνίες μας. Δεν θα μπορούμε να τηλεφωνήσουμε από εδώ μέχρι την Αγγλία, μέχρι την Ελλάδα. Διότι οι τηλεπικοινωνίες γίνονται όλες από το διάστημα. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά είναι κίνδυνοι. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ κίνδυνοι. Εντάξει, δεν θέλω να κινδυνολογούμε, αλλά είναι πράγματα τα οποία θα βρούμε μπροστά. Να πάμε στα καλά. Γιατί είναι πράγματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας, αλλά πάμε λίγο στα καλά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φέρνει λοιπόν, και κάτι καλό αυτό το 24. Έπρεπε να δείξω πρώτα λίγο τους κινδύνους για να πάμε στα καλά του 24. Έτσι. Τώρα πάμε στα καλά του 24. Ωραία. Λοιπόν, η αποστολή Άρτεμις, η οποία ετοιμάζεται να εκτοξευτεί σε λίγο καιρό, έτος αυτής της χρονιάς, θα πάρει ανθρώπους επιστροφή πίσω στο φεγγάρι και στόχος είναι εδώ να κάνουν μια βόλτα γύρω από το φεγγάρι, ώστε εκ των υστέρων να κατεβούν κάτω, να κάνουν βάσεις και ποιος θα τους πάει, σαφώς ο πύραυλος του Elon Musk, που είδαμε πόσες φορές ότι κάνει αυτές τις δοκιμασίες, κατάφερε να φτάσει σε ένα σημαντικό ύψος, αλλά είχε κάποιες μικρές αποτυχίες. Πιστεύουμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι και η χρονιά που θα το πετύχει και θα μπορέσει να πάει, να προσγειωθεί στο φεγγάρι σύντομα, εντός των επόμενων 2-3 χρόνων και να αρχίσουν να δημιουργούν σιγά-σιγά σπίτια,
Δηλαδή, αυτό θα γίνει εφαλτήριο για την ανθρωπότητα. Θα γίνει ο στόχος και των δύο μεγάλων επιχειρηματιών, δηλαδή του Elon Musk και του Jeff Bezos. Ο Elon Musk λέει από τη μία, θέλουμε να γίνουμε πολυπλανητικό είδος. Γιατί, διότι πρέπει να έχουμε λύσεις από το διάστημα. Θα εξηγήσω σε λίγο τι σημαίνει λύσεις από το διάστημα. Ναι. Και ο Jeff Bezos λέει, πολύ πιο χειροπιαστό αυτό που λέει ο Jeff Bezos, να πάρουμε τη βαριά βιομηχανία έξω από τη γη, να την πάρουμε στο διάστημα, να παίρνουμε πόρους, και αυτή είναι η απάντηση, και πόρους τι σημαίνει, αυτό που θα σας δείξω τώρα εδώ. Μαζεύουμε τα μεταλλεύματα, το λίθιο που λέγαμε πριν λίγο, των αυτοκινήτων, που είναι διάσπαρτο και σε αστεροειδείς και πάνω στο φεγγάρι. Δεν κάνουμε ζημιά στην πράσινη αυλή μας, στην γη μας, και έτσι κρατούμε τον πλανήτη μας κατά πράσινο, κόριο φθαλμού, και παίρνουμε τους σπόρους από αυτό το περιβάλλον που βλέπετε εδώ, που δεν είναι ούτε πράσινο, ούτε βιώσιμο, ούτε τίποτα. Είναι διάσπαρτα. Ακούστε τώρα, παιδιά, τι σκέφτεται ένας άνθρωπος. Εντάξει, βέβαια πρέπει να έχεις τα χρήματα για να το σκεφτείς αυτό. Είναι ο δεύτερος πλουσιότερος. Ναι, και να είσαι και πέντε. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, αν δεν έχεις τα χρήματα, τι να σκέφτεσαι τώρα. Αλλά επειδή τα έχει τα χρήματα και φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τεχνογνωσία, κοιτάξτε πόσο μακριά το πάει. Ο κύριος, αυτό θα γίνει. Ναι, θα γίνει. Ο κύριος Μάσκ τι ακριβώς θέλει να κάνει, να φτιάξει σπίτια. Αυτός από την άλλη μεριά λέει ότι θέλει στο φεγγάρι να κάνουμε σπίτια, δηλαδή ερευνητικές κοινότητες. Α, όχι να ζούμε εμείς. Όχι εμείς, ερευνητές, γιατί διότι η έρευνα που κάνεις εκεί, όπως παράδειγμα αυτό με τα μεταλλεύματα και άλλες έρευνες, παράδειγμα για την βιωσιμότητα του πλανήτη μας, και εκ των υστέρων να κάνουμε βάση στον Άρη, χρειάζεται. Διότι αν συμβεί κάτι, παράδειγμα, χάλασε οι τεχνολογίες του πλανήτη μας. Ναι. Τι, πάμε πίσω? Ναι. Δηλαδή πάμε στο μεσαίωνα? Όχι, έχουμε κάπου που παράγουμε τεχνολογίες, είτε στο φεγγάρι, είτε στον Άρη, έχουμε εκεί ερευνητικές κοινότητες και έτσι μπορούμε να διορθώσουμε την βιωσιμότητα του δικού μας πλανήτη. Γινόμαστε πολυπλανητικό είδος. Αυτή είναι η δικιά του θέση. Μάλιστα. Που δεν είναι καθόλου ασύμβατη, είναι πολύ συμβατή με αυτή του άλλου, του Jeff Bezos. Μάλιστα, πάρα δείξω... πολύ ωραία. Ναι, δείξτε μας και το άλλο. Να δείξω ένα δύο τελευταία. Εγώ, παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι, και τον κύριο Δανόνα Δαμένα τον είχα. Βέβαια, δεν θα ήταν εκεί να μας έδειχνε αυτά τα ωραία. Αλλά θα μπορούσα να τον ακούω κανένα μισάωρο. Τελείωσε. Ναι, πείτε μου. Με πολύ χαρά θα ήμουν εκεί, Κατερίνα μου. Ναι, αλλά πώς θα τα κάνουμε στην οθόνη τη δικιά μας? Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μια μέρα να έρθει από εδώ? Ναι, μπορούμε. Θα το κάνουμε, κύριε Δανέ. Ναι. Πείτε μου και αυτό. Λοιπόν, αυτές είναι οι χώρες που μέχρι στιγμής κατάφεραν να πάνε στο φεγγάρι. Mm-hmm. Και δείχνουμε Ηνωμένες Πολιτείες, δεν δείχνω Ρωσία, Σοβιετική Ένωση ήταν τότε. Μάλιστα. Και πήγε 7 φορές. Με κόκκινο είναι φορές που δεν κατάφεραν να πάνε. Ναι. Και πρόσφατα κατάφερε να πάει η Κίνα και η Ινδία. Μάλιστα. Και δείχνω αυτό εδώ. Γιατί είναι σημαντικό? Τρέχουν τώρα όλοι για να ξαναπάνε στο φεγγάρι. Και αν δούμε εδώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτη κατέβηκε η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση στο φεγγάρι, και η ημερομηνία τότε, εντάξει, δεκαετία του 50-60, και εκ των υστέρων φτάνει η NASA με τις αποστολές Apollo στο φεγγάρι, αλλά δεν ξαναβλέπουμε από την δεκαετία του 70 την Αμερική να ξαναπηγαίνει στο διάστημα, στο φεγγάρι. Από το 72. Και ύστερα ποιοι αρχίζουν και έρχονται? Η Ρωσία και ύστερα Κίνα, 3 φορές, και Ινδία. Άρα γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο στόχος για αυτά τα μεγάλα έθνη να επιστρέψουν στο φεγγάρι, διότι είναι ποιος θα πρωτοφέρει τεχνολογίες, ποιος θα κάνει σωστό, την βιώσιμη ανάπτυξη πρώτος. Σωστό, είναι σωστό. Θέμα έγκλης. Και χρημάτων. Γιατί όλοι θα αγοράζουν υπηρεσίες από εσένα. Λοιπόν, κύριε Δανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλύτερη μας χρονιά εύχομαι. Να είστε καλά. Επίσης, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, ναι, Νάγια μου, έχεις δίκιο. Να γίνει αυτό, δεν θα κολλάει.